Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θωμάς Μόσχος στη γραμμή μας. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, πρόεδρος και του συλλόγου της, αγροτικού συλλόγου της Πολυκάρπης, γιατί πήγατε στον κύριο Σαββόπουλο, κύριε Μόσχο? Είχε ξεκινήσει διαβούλευση για τη δίκαιη μετάβαση. Τυχαία έτυχε να ξεκινήσω να το διαβάζω για να δω ποιο είναι το σχέδιο, υποτίθεται, της περιφέρειας και όλων. Και όταν ξεκινάζω να διαβάζει τη διαβούλευση, γράφει σε ένα σημείο: η προώθηση του στόχου της απολιγνητοποίησης είναι πρώτο καθαρή ενέργεια, δεύτερο βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο, τρίτο έξυπνη αγροτική παραγωγή. Μάλιστα. Και ξεκινήσαμε να διαβάσουμε, να δούμε τι ακριβώς. Την έξυπνη παραγωγή, ναι. Την έξυπνη αγροτική παραγωγή. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η Καστοριά και τα Γρεβενά δεν είναι μέσα, αλλά αναφέρεται μόνο σε λιγνητικές περιοχές. Και αποφασίσαμε να κινηθούμε, να πάμε στον Περιφερειάρχη, να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και να ζητήσουμε να συμπεριφθεί μια επιτροπή, τουλάχιστον εμείς σαν αγρότες που θα θέταμε από το συνδικαλιστικό μας όργανο, ο ίδιος αγρότης ποιος θα πήγαινε εκεί πέρα στην επιτροπή. Ναι. Ώστε να συμμετέχει στις αποφάσεις που θα γίνουν, να εκφράσει ίσως δυσαρέσκεια, να εκφράσουμε προτάσεις και διάφορα. Είχαμε μια ψηλοπρόταση έτοιμη να την καταθέσουμε στην Επιτροπή, αλλά δεν ξέραμε με τι ασχολείται η Επιτροπή αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς κάνει, αν συνεδριάζει, αν δεν συνεδριάζει και τι γίνεται. Τι να σου πω, Χρήστο, όσο έχουμε διαβάσει από αυτό το, από την υποτιθέμενη δίκαιη μετάβαση, τόσο νομίζω όλοι καταλήγουμε εδώ στην περιοχή μας ότι μόνο δίκαιη δεν είναι. Τα ίδια πράγματα που είπε πριν και ο Γιώργος, τον άκουσα για λίγο. Πόσα περισσότερα χρήματα έχουν πάρει αυτή τη στιγμή όλοι. Τι ακριβώς έχει γίνει σε εκείνες τις περιοχές, τι ανάπτυξη υπήρχε και τι υποανάπτυξη υπήρχε σε εμάς. Και όπως λέει ο Γιώργος, γιατί κάποιος να μην φύγει από εδώ να πάει να επενδύσει εκεί πέρα. Με λίγα λόγια, ο Θωμάς, παραδείγματος χάρη, που είναι στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, μπορεί να πάει να κάνει ένα τυροκομείο, παραδείγματος χάρη, μια σύγχρονη αγροτική επένδυση. Τον συμφέρει να πάει στο Βόλιο παρά να την κάνει εδώ. Ναι. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υποτίθεται ότι η δίκαιη μετάβαση θα ασχοληθεί με τους συντελεστές και με τους συντελεστές απορρόφησης και απασχόλησης και θα δώσει στους διάφορους αυτούς τομείς προώθηση και κίνητρα για να κάνουν επενδύσεις. Το μεγαλύτερο συντελεστή αυτή τη στιγμή απορρόφησης εργασίας έχει η δημόσια διοίκηση. Είναι στο 5 με τις μονάδες όπως μετράνε. Το δεύτερο μεγαλύτερο δίχτυ μετά από αυτό το έχουν οι τέχνες, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία και μετά είναι η μεταποίηση με συντελεστή 2,8 και η γεωργία με 1,8. Που αν τα βάλουμε μεταποίηση και γεωργία μαζί, γιατί είναι αλληλέμβετα, πώς θα έχεις μεταποίηση αν δεν έχεις γεωργία. Ναι. Πάμε στο 4,6. Δηλαδή θεωρώ καταρχήν πολύ άδικο που δεν υπάρχει τίποτα στο πρωτογενή τομέα, διαβάσαμε δηλαδή όλο το κείμενο για την δίκαιη μετάβαση, δεν υπάρχει καμία επένδυση και κανένα κίνητρο για το πρωτογενή τομέα που θα ήταν αυτός που θα μας έσωζε. Δεν υπάρχει για την Καστοριά. Θα υπάρξουν μεταμπητικές μονάδες μόνο για τις λιγνητικές περιοχές. Είχαν ήδη τρελή ανάπτυξη, τώρα θα έχουν άλλη τόση ανάπτυξη. Γιατί να μην φύγω εγώ να πάω εκεί, αφού και από τα πρώτα από τα πρώτα πράγματα που ζητάνε μέσα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κηρύξει τις λιγνητικές περιοχές ως ειδικές φορολογικές ζώνες με ειδικά φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή δεν φτάνει όλα τα χρήματα που θα πέσουν σε αυτές τις περιοχές, θα είναι και οι μόνες που θα έχουν ειδικά φορολογικά κίνητρα. Δεν βρέθηκε ένας πολιτικός να τους πει γιατί να μην δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα στις υποανάπτυκτες περιοχές όπως είναι η Καστοριά που μαστίζει ανεργία. Επίσης, δεν υπάρχει μέσα, λένε, αν το διαβάσουμε αυτό, λέει για καθαρή ενέργεια και ότι θα γίνουν επενδύσεις για ΑΠΕ και δεν βρέθηκε ένας να κάνει μια πρόταση για αναβάθμιση του δικτύου στην Καστοριά, όταν νομίζω πριν ένα μήνα κάποιον είχατε στο ραδιόφωνο και έλεγε ότι το δίκτυό μας
χρειάζεται αναβάθμιση γιατί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να, αυτή τη στιγμή να φορτωθεί με άλλα φωτοβολταϊκά. Ναι, δηλαδή ναι. Έχουμε χρήματα να κάνουμε επένδυση στην Καστοριά. Ένα δεν βάζει μια ανάπτυξη δικτύου. Πάμε και στον κύριο Σαββόπουλο και ενώ στην αρχή ο κύριος Σαββόπουλος μας λέει έχουμε τρία άτομα από την Καστοριά που συμμετέχουν στην περιφέρεια, αρχίζει να παίρνει τηλέφωνα και να του λένε όλοι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ στην Επιτροπή και μαθαίνουμε ότι δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας στην Επιτροπή. Ναι. Από την Καστοριά δεν είναι κανένας. Στην Επιτροπή που συζητάει για την δίκαιη μετάβαση σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν υπάρχει ούτε ένας από την Καστοριά. Δεν θα έπρεπε να πάει κάποιος έστω για να δει πώς είναι αυτή. Μάθωμά μου, μας έλεγε νωρίτερα Γιώργος ο Νικητίδης. Εδώ έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση το πράγμα στο ίντερνετ. Και ο μόνος που έχει κάνει από την Καστοριά κάποια παρέμβαση είναι ο Καραταγλίδης από το επιμελητήριο. Κανείς άλλος. Σε αντίθεση, ενώ παίρνει τη μερίδα του Λέοντος, τα παίρνει όλα η Κοζάνη και η Φλόρινα, αυτοί που γράφουν από κάτω για να πάρουν ακόμη περισσότερο είναι από Κοζάνη και η Φλόρινα. Και η Καστοριά που δεν παίρνει τίποτα δεν γράφει κανείς ένα σχόλιο. Είναι μια πρόταση, κάτι. Είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα. Κύριε Νατσούλη, και εγώ το διάβασα το σχόλιο από τον κύριο Καραταγλίδη. Εμείς ετοιμάζουμε πρόταση για να τη βάλουμε στη διαβούλευση. Μακάρι να προλάβουμε να την τελειώσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη. Στην ουσία του κύριου Καραταγλίδη το σχόλιο που έγινε 8 Οκτωβρίου, κλείνοντας, λέει κρίνουμε κατ' ελάχιστο μεροληπτικό και άδικο το προτινόμενο μέτρο. Μάλιστα. Ουσιαστικά θα δημιουργήσει, λέει, διάκριση, ενδοπεριφερειακό διαχωρισμό και απομόνωση της Καστοριάς. Ζητούμε την εξίσωση των ποσοστών για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μα είναι δυνατόν ο Περιφερειάρχης να έχει σχηματίσει και ολόκληρη επιτροπή και να μην έχει βάλει τους αντιπεριφερειάρχες μέσα? Δηλαδή ο κύριος Σαββόπουλος είναι πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καστοριάς. Δεν θα έπρεπε σαν πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καστοριάς να είναι μέσα και να τουλάχιστον ο κύριος Σαββόπουλος στην επιτροπή. Να είναι μέσα. Εγώ δεν μπορώ είναι να καταλάβω τι είναι, ναι, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ειλικρινά, Χρήστο, θα το πάω πολιτικά το θέμα. Έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά από τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή και δεν μπορούν τρεις ανθρώποι να βρεθούν και να πούνε κάντε κάτι για την Καστοριά. Το μόνο που έχουν μάθει να κάνουν είναι να λένε ναι, ναι, ναι σε ό,τι τους πει το κόμμα και να μην πούν τίποτα άλλο. Ειλικρινά για μένα και όχι μόνο για μένα, πιστεύω για οποιονδήποτε θα ήθελε να επενδύσει στην Καστοριά, είναι πολιτικά ανίκανοι να εφαρμόσουν το οτιδήποτε θα μπορούσε να συμπεριλάβει μέσα στην Καστοριά για να μας πάει μπροστά. Μας οδηγούν στον κρεμό. Δεν θα μείνει άνθρωπος για άνθρωπος. Επειδή ο Γιώργος Νικητήρης είπε ότι μπορεί να αλλάξει αν κινητοποιηθούμε πραγματικά και σοβαρά όλοι μαζί. Εσύ το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το πιστεύω. Άρα τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Μα το γράφουν και οι ίδιοι, δηλαδή το γράφει και στη διαβούλευση ότι δεν αποτελεί αποκλειστικό ζήτημα μιας τομεακής πολιτικής ή μιας οριζόντιας πολιτικής, αλλά αφορά σύνολο των δημόσιων πολιτικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χτυπήσουν το χέρι κάτω στο τραπέζι οι πολιτικοί της Καστοριάς, όλοι οι πολιτικοί, ειδικά οι εκλεγμένοι πολιτικοί, και να πούνε ως εδώ πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι για την Καστοριά. Δηλαδή και εμείς νέοι άνθρωποι είμαστε, έχουμε κάποια όνειρα, έχουμε βάλει όλες μας τις προσπάθειες στην Καστοριά, έχουμε επενδύσει πράγματα στην Καστοριά και το μόνο που κάνει είναι να μας σωθούν να φύγουμε. Να φύγουμε, σαν να μας λένε, μάστε και φύγετε, δεν έχει τίποτα για σας εδώ. Προχθές η εταιρεία Tesla με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Αμερική δήλωσε, παράξτε νικέλιο, θα σας δώσουμε μεγάλα συμβόλαια, ψάχνουμε νικέλιο και εμείς εδώ στην Καστοριά τη Λάρκο πήγουμε μέσα τα χέρια. Ναι. Πώς θα πάμε μπροστά έτσι? Θωμά, θέλω να σε... ειλικρινά, εγώ έχω μείνει άναυδος και με τον κύριο Σαββόπουλο όταν στη τελική μας είπε ο κύριος Σαββόπουλος δεν υπάρχει κανένας από την Επιτροπή. Κανένας δεν υπάρχει. Ούτε καν αυτό. Δηλαδή δεν μας έχουν... Όχι, δεν μας δίνουν τίποτα. Δεν μας έβαλαν ούτε καν έναν άνθρωπό μας, ρε παιδί μου. Να πού να βάλουμε και έναν από την Καστοριά, ρε φίλε. Κύριε Νατσούλη, στο κάτω-κάτω ο κύριος Τζικαλάγιας δεν πήρε ούτε ένα υπουργείο. Δεν μπορούσε να πάρει μια θέση εκεί. Και όπως επισήμανε ο Γιώργος Νικητίδης, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Μουσουρούλη. Ναι, αυτές τις καλές σχέσεις λοιπόν θέλουμε να τις εκμεταλλευτεί. Στο έπακρο. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη της Καστοριάς, τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Ναι, αλλά για να υπάρξει καρέκλα πρέπει να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα. Υπάρξει και κάποιο και μια παραγωγή έργου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα έχουμε εναλλαγές. Κύριε Νατούλη, νομίζω ότι γίνεται και αλλιώς. Εμείς οι απαίδευτοι, ξέρετε, καμιά φορά έχουμε καλούς φίλους.
Και μία μέρα μου είπε ένας φίλος μου από τους ας πούμε από τους μορφωμένους ανθρώπους της Καστοριάς ότι μια ιστορία για τον Περίανδρο που έστειλε στον τύρανο της Μιλήτου έναν απεσταλμένο να του ρωτήσει πώς συνεχίζει και κυβερνάει τη χώρα και αυτός πήρε τον απεσταλμένο, τον πήγε στα στάρια και όποιος το μεγαλύτερο στάρι ήταν μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα πήγαινε και το έκοβε και το τσάκιζε. Γύρισε λοιπόν πίσω ο απεσταλμένος στον Περίανδρο να του πει τι γίνεται και του λέει ο άνθρωπος είναι χαζός, λέει τσακίζει την καλή παραγωγή και αφήνει τη μικρή. Όταν κινούν την ισότητα του κόσμου προς τα κάτω, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη προς τα πάνω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Θώμα που είσαι μαζί μας, δίνεις το κίνητρο γιατί η διαβούλευση θα είναι και για ένα μήνα και αυτό ζοριζόμαστε πάρα πολύ, έτσι δεν είναι, για ένα μήνα δεν είναι η διαβούλευση ή κάνω λάθος? Για ένα μήνα, δεν θυμάμαι πότε λίγη, νομίζω 20, υποτίθεται θα ήταν για ένα μήνα. 20, άντε να δω πώς θα κινηθούμε, γιατί μετά, κάνουμε τις εκπομπές τώρα, γιατί τώρα έχει μια αξία να τις κάνουμε, μετά θα είναι μνημόσυνο. Μετά θα κλαίω εγώ, θα κλαίτε εσείς, θα αρχίζουμε πάλι τα κόμπλεξ, να οι άλλοι. Τώρα, ό,τι γίνει τώρα. Μετά, για μνημόσυνα, βρείτε άλλους. Είναι μέσα στις 10 Νοεμβρίου, Χρήστο. Ναι. Μετά τις 10 Νοεμβρίου, για μνημόσυνα, βρείτε άλλους. Εμείς δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Θωμά, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Και θα δούμε τι θα απαντήσει για όλα αυτά και ο κύριος Σαββόπουλος. Φαντάζομαι σήμερα, επειδή αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη, θα ερωτηθεί λογικά και για αυτά τα ζητήματα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά. Θωμάς Μόσχος μαζί μας για όλα όσα έγιναν στο γραφείο του κ. Σαββόπουλου την Παρασκευή που μας πέρασε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.